δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open. Αλλεπάλληλα χτυπήματα του Ισραήλ σε νοσοκομεία στη Γάζα. Τουλάχιστον 15 νεκροί από τον βομβαρδισμό σε κομβόι ασθενοφόρων. Η Χαμάς έκρυβε μέσα τρομοκράτες και όπλα, λέει το Τελαβίβ. Κατακραυγή από ΟΗΕ και ΠΟΗ. Επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού στα τούνελ των τρομοκρατών της Χαμάς. Ο Σωτήρης Δανέζης και η Αδαμαντία Λιόλιου μεταδίδουν από την πρώτη γραμμή. Έκτακτη σύνοδος αραβικών κρατών με τον Μπλίνκεν στην Ιορδανία. Ζητούν κατάβαση πυρός από το Ισραήλ. Η Τουρκία ανακάλεσε τον πρεσβευτή της από το Ισραήλ. Αποκλείστηκαν χωριά στην Καλαμπάκα από υπερχείληση ποταμού. Προβλήματα από την κακοκαιρία σε δυτική Ελλάδα, Φθιώτιδα και Ξάνθη. 7 οι νεκροί, 2 οι αγνοούμενοι από την σφοδρή κακοκαιρία στην Ιταλία. Έρχονται νέα μεγάλα πρόστιμα και σε άλλες πολυεθνικές για καπέλα στις τιμές, σε τρόφιμα απορρυπαντικά και είδη ατομικής υγιεινής. Έφυγε στα 86 του ο δημοσιογράφος Βασίλης Γεωργίου, που έμεινε στην ιστορία με την θρυλική περιγραφή του στην κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου από την ΑΕΚ στο Καλλιμάρμαρο το 1968. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open.